από την εφημερίδα Λόγος πάλι, Μάκης του Μάσης. Συμφωνεί και συμμερίζεται η Αθήνα στα πλαίσια του δόγματος, η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται, τη θέση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος χθες αποδοκίμασε απερίφραστα τη δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή στην Κύπρο, Τζον Κόνινγκ, που αμφισβήτησε ευθέως πως το κυπριακό πρόβλημα είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής. Για την ελληνική κυβέρνηση, το κυπριακό ζήτημα εξακολουθεί να είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Επανελειμμένα, η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις συναντήσεις του με τον Κύπριο ομόλογό του έχουν εκφράσει την άποψή τους για το κυπριακό. Μπορώ να σας παραπέμψω και πάλι στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για αυτό το ζήτημα. Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό κανάλι SBC. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε εκπρόσωπε, κατά προσέγγιση, ποιο θα είναι το ύψος των μέτρων για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού το 2015? Ευχαριστώ. Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα που νομίζουμε ότι μέχρι την Κυριακή θα έχει κλείσει. Πέστε μου, ναι. Νίκος Κιδήρογλου από Ελεύθερη Ώρα. Έχει παρουσιαστεί ένα πρόβλημα με την ακτοπλοϊκή σύνδεση στον Άγιο Ευστράτιο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σοβαρό. 30 και πλέον ημέρες χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση, εκατοντάδες κάτοικοι. Και εν ώψη καλοκαιριού, θα ήθελα να ρωτήσω πώς προτίθεται η κυβέρνηση γενικότερα να λύσει τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν για τους ακρίτες μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ήδη έχει επιληφθεί του ζητήματος ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Τρίτσας, και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις, νομίζω και οι τελικές κινήσεις, έτσι ώστε να επιληφθεί το ζήτημα της απευθείας σύνδεσης του Αϊστράτη με την Αττική, με το Λαύριο συγκεκριμένα. Επομένως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η ελληνική πολιτεία θα έχει διασφαλίσει αυτή την ακτοπλοϊκή σύνδεση για όλους αυτούς τους λόγους που μου είπατε και εσείς, οι οποίοι όμως είναι και μέσα στις προθέσεις της ελληνικής πολιτείας. Ναι. Με αφορμή μια προηγούμενη απάντησή σας, κύριε εκπρόσωπε, ότι οι δηλώσεις που γίνονται δεν εκφράζουν απλά απεσιόδοξια, αλλά κρύβουν ίσως προθέσεις και σκοπιμότητες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν νιώθει η ελληνική κυβέρνηση στην τελική ευθεία προς τη συμφωνία ότι εκβιάζεται από τους θεσμούς ή από ορισμένες πλευρές αυτών. Κοιτάξτε, η λέξη εκβιασμός είναι σκληρή έκφραση. Στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης, μιας σκληρής διαπραγμάτευσης, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν πιέσεις που ασκούνται προφανώς στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω ως εκβιασμούς. Εκβιασμούς η ελληνική κυβέρνηση δεν δέχεται. Εκβιασμούς η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει. Αυτή η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει να διαπραγματευτεί σκληρά. Και έχει επιλέξει να διαπραγματευτεί σκληρά όχι μόνο και μόνο για να αποδείξει ότι είναι σκληρό καρύδι. Διαπραγματεύεται σκληρά επειδή πιστεύει ότι με βάση αυτά τα οποία είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις, η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία είχαν μπει σε λάθος ράγες. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τις ράγες αυτές, χρειάζεται σκληρή διαπραγμάτευση. Σε μια διαπραγμάτευση τέτοιου τύπου, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των θεσμών αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, εκβιασμοί δεν χωράνε και δεν χωράνε από καμία πλευρά. Τελευταία ερώτηση. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Με αφορμή τη διαδικασία της ακρόασης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εκφράστηκε η άποψη από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μητρόπουλο, ότι υπήρξε βασανιστική και εξευθετιστική διαδικασία. Συμμερίζεται η κυβέρνηση αυτή την άποψη? Και αν δεν τη συμμερίζεται, προτίθεται να προβεί σε κάποιες συνέργειες, επειδή δέχεται η πρόεδρος της Βουλής την τελευταία εποχή συνεχείς επιθέσεις, να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες? Η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σίγουρα δεν χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες από την πλευρά της κυβέρνησης για να νιώσει τη στήριξη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Η στήριξη τόσο στην κυρία Κωνσταντοπούλου,
όσο και σε όλα τα μέλη, όσο και στα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, για το κάτι για το οποίο ρωτήθηκα και πριν, είναι δεδομένη από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Δεν συμμερίζομαι την άποψη περί βασανισμού. Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι μια μακρά τέτοια διαδικασία με ερωτήσεις σκληρές και επίμονες ενδεχομένως να είναι κοπιαστική, να είναι και σε μερικές φορές να ξεπερνάει και τα όρια της έτσι αντοχής, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί όταν είσαι 12 ώρες αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μια σωματική και φυσική κόπωση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι πρόκειται περί βασανιστήριου. Ναι, εσείς, τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση και να... Γιατί πρέπει να φύγουμε. Πάνω στην τελευταία σας απάντηση. Επειδή τα ζητήματα δημοκρατικής τάξης δεν είναι ίσονος σημασίας και λιγότερης αξίας... Κάθε άλλο, θα έλεγα. Νομοποιούμε εγώ να σας ρωτήσω πού ήσασταν το βράδυ που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Το ξαναλέτε λίγο, γιατί το είπατε πολύ γρήγορα και δεν κατάλαβα. Να σας ρωτήσω πού ήσασταν το βράδυ εσείς προσωπικά όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω ποιος κρίνει το ποιες ερωτήσεις νομιμοποιούνται, να είναι νόμιμο να γίνονται σε κάποιον. Αυτό σίγουρα δεν θα το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση και ο κάθε ένας και η κάθε μία που κάνει τις ερωτήσεις και ο κάθε ένας προφανώς και η κάθε μία που δίνει τις απαντήσεις αναλαμβάνουν και την ευθύνη των ερωτήσεων τις οποίες θέτουν. Δεν μπορώ εγώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να κρίνω ούτε ερωτήσεις ούτε απαντήσεις οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας όπως αυτή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Σας ευχαριστώ πολύ.